Καζάνη έτοιμο να εκραγεί, θυμίζει το νοσοκομείο Ρεθύμνου έπειτα από τις καταγγελίες της Ένωσης Γιατρών που για μία ακόμα φορά άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου, καθώς μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για νηστικούς ασθενείς, για πλημελή καθαριότητα αλλά και για σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων. Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου, απαντά ο διοικητής, στα χέρια του οποίου μάλιστα έχουν ήδη φτάσει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών που διαβεβαιώνουν πως δεν τίθεται κανένα θέμα από τα προαναφερόμενα. Ωστόσο, σφοδρότατα ενοχλημένοι εμφανίζονται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσανατολίζονται να κινήσουν διοικητικές, ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες κατά της Ένωσης Γιατρών. Κάτω από τις παρούσες συνθήκες πια, οι γιατροί και το προσωπικό δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ποιοτική περίθαλψη των ασθενών. Αυτά είναι αστειότητες. Και προκαταβολικά ζητάω συγγνώμη στους συμπατριώτες μου και τους συμπολίτες μου ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε ρεζίλοι πανελληνίως. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Μάλιστα, η αναφορά των γιατρών για σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, ειδικά αυτή την περίοδο, εξόργησε τον Νίκο Ξυπολιτά. Μπορεί να λύνεται ένα πρόβλημα. Συνολικά όμως το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων και υλικών δεν λύνεται με αποσπασματικές ενέργειες. Αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή όπου βγήκαν αυτές οι καταγγελίες, δεν υπάρχει παραμικρή έλλειψη στο παραμικρό φάρμακο σε κανένα αντιβιωτικό. Ενώ η έκρηξη του διοικητή ήρθε έπειτα από τις καταγγελίες των γιατρών για τη σύντηση των ασθενών αλλά και για την καθαριότητα του ιδρύματος. Από τότε που ανέλαβε τη σύντηση του νοσοκομείου ιδιωτική εταιρεία, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ συχνά. Είναι γνωστό επίσης το πρόβλημα με την έλλειψη απολυμαντικών. Έχει αναδειχθεί και παλαιότερα με έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δεν είναι μια διαρκής έλλειψη, αλλά περιοδικές ελλείψεις σε πάρα πολύ σημαντικά υλικά όπως τα απολυμαντικά έχουν καταγραφεί και στο νοσοκομείο μας. Δεν μπορώ να αποδώσω, να καταλογίσω ευθύνες στο ιδιωτικό συνεργείο για την έλλειψη των υλικών που θα έπρεπε να έχει προμηθευτεί το νοσοκομείο. Ποτέ, ουδέποτε, το επαναλαμβάνω αυτό, ασθενείς στο νοσοκομείο της Κρήτης και του Ρεθύμνου να τραφεί μια ολόκληρη μέρα με τυρί και ψωμί. Πώς τα λένε αυτά. Ποτέ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν έγινε καθαριότητα μόνο με σκέτο νερό. Ας βγει έστω και ένας από τους ασθενείς ή τους συγγενείς, τους επισκέπτες, να πει ότι τη συγκεκριμένη μέρα το νοσοκομείο Ρεθύμνου μύριζε από απλησία. Ωστόσο, ο διοικητής δηλώνει συμπαραστάτη στον αγώνα των γιατρών για τις απλήρωτες εφημερίες τους. Και γι' αυτό έχω στείλει αναφορά μου και στη ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο. Τώρα ετοιμάζω ξανά πάλι και τρίτη αναφορά. Έτσι, γιατί πρέπει να συμπληρωθούν. Εδώ έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν έχουν να πληρωθούν εφημερίες υπεροριακές από το 12. Σήμερα, εξάλλου, κατά την προγραμματισμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, γιατροί και εκπρόσωποι του Κοινωνικού Ιατρείου προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, παραδίδοντας ένα υπόμνημα στη διοίκηση με τα σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου και ζητώντας τη δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων ασθενών του Κοινωνικού Ιατρείου από τις κρατικές δομές.